Διήγηση φρικοδεστά του θαύματο περί υπακοή προ του γονεί και σεβασμού τη σειρά λειτουργία. Κατά τα ημέρα του βασιλέω Θεοδοσίου, του βασιλεύσαντο κατά τα έτη 379-395, ήτο στην Κωνσταντινούπολη άνθρωπο, ενάρετο στην πολιτεία και πλούσιο κατά πολλά στην νεότητα. Έχουν ιών μονογενή, ονόματι Θεόφιλον. Ει δε το γύρα αυτού επτόχευσε πολύ, και μη έχουν τα αναγκαία του σώματο, είπε προ τον ιών αυτού. Τέκνον μου. Ιδού καθώς βλέπεις εγώ είμαι αδύνατος και πτωχός, τόσον ώστε δεν θα έχω να αντεπεξέλθω στις ανάγκες της ζωής. Λοιπόν θέλω να σε παρακαλέσω να μου κάνεις μία χάρη για να σωθώ κι εγώ από ταπεινώσεις στο γύρας μου και πάλιν εσύ να αξιωθείς δια την υπακοή σου της ουρανίου μακαριότητος. Ο δε απεκρίνατο λέγει μη, «Πάτερ, ό,τι ορίσεις κι εγώ δεν θέλω παρακούσει τις εντολές σου». Τότε ο γέρον λέγει προς τον ιόν του, «Μίαν εντολή ποιήσων. Και καταδέξου να σε πουλήσω ως δούλον μου, να πορευθώ εις το γύρος μου, για να μη παριέρχομαι ως παίνης και άπορος ζήτων ελεημοσύνη και ελεήμων. Ο Θεός να σου κάνει έλεος για την καλοσύνη σου, να σου δώσει πλούτον άπειρον εις αυτόν τον κόσμο και την ψυχή σου να αναπαύσει εις τον παράδεισον. Έτι δε και δευτέραν εντολή μου και φύλαξον έως την ώρα του θανάτου σου. Ιονδήποτε υπηρεσίαν κι αν έχεις και όπου να σε στείλει ο αυθέντη σου, ενθυμού να πηγαίνεις πρώτερον εις την Αγία Ιερουργία. Όταν είναι καιρός, έπειτα πάλι πήγαινε εις την εργασία σου μετά την απόλυση της Εκκλησίας. Ομοίως έχει εις την Παναγία πολλήν ευλάβιαν. Εάν κάμεις ούτω θέλει σε λυτρώσει ο Θεός από μέγαν και αφόρει τον κλείδωνα. Ο δε Υιός υπεκρίνατο μετά προθυμίας, ως θέλεις πάτερ μου ποιήσον. Κατά την επομένη μέρα, επόλυσεν ο πατήρ, ως της ονομάζεται ο Ιουλιανός, τον ιόν του εις πατρίκιον Τίνα, άρχοντα του παλατιού Κωνσταντίνων, ονόματι, ως της αγάπησε τον νέον πάρα πολύ για την μεγάλη του υπακουήν και σοφροσύνη και ταπείνωση, την ωραιότητα του προσώπου του, τη γνώση του και δια τα γράμματα τα οποία γνώριζε και τον είχε πάντοτε εις την συνοδεία αυτού και εις την τράπεζα αυτού, διότι τον υπηρέτη επιμελώς. Εν μία δε των ημερών, απερχόμενος εις τα βασίλεια ο αυθέντης του, ελισμόνησε το χαρτοφύλακά του, στον οποίον είχε τους βασιλικούς ορισμούς. Έστειλε λοιπόν τον Θεόφιλο να δράμει ταχαίως και να τον φέρει. Ο δε νέος έτρεχε ως ιδύνατο. Εισήλθον δε στο δωμάτιο του πατρικίου Θαρετά, ήρπεξε το χαρτοφύλακα. Την ώρα δε εκείνον, εκείτατο εις την κλίνη υγιεινή του πατρικίου με έναν δούλον της και εμιχεύετο. Ο δε νέος από την βία του δεν τους αντελήφθη. Εκείνοι όμως οι άφλοι, οι οποίοι έκαναν την αμαρτία, εμελέτησαν κατά αυτού κενά και μάταια. Έλθον δε ο Πατρίκιος, είπε προς αυτόν η γηνή του. Για τούτο εγόρασες τον δούλον αυτόν, για να έλθει εις την κλίνη να με μοιχεύσει ο ανέσχυντος. Κι αν δεν ήθελα φωνάξει να με βοηθήσει ο Δίνα, έπαιρνε την τιμή μου ο ασεβέστατος. Λοιπόν, είμαι εγώ από άτυχον γένους και με καταφρόνησες. Εις την ευχή των γονέων μου και την σωτηρία της ψυχής μου σε προειδοποιώ ότι εάν αύριο δεν δω την κεφαλήν αυτού του αυθάδους και παρά το μου δούλου σου κομμένη, δεν σταματώ πλέον μιαν ώραν εις την οικία σου, αλλά χωρίζομαι από σε και λαμβάνω την πρίκα μου. Τότε ακούσα σου Πατρίκιος εθύμωσε κατά του δούλου και της υποσχέθη να κάνει το θέλημά της εξ αποφάσεως. Την υπάβρωση να αντίθεση στο παλάτιον με τον έπαρχον και του λέγει, αύριον το πρωί θα σου στείλω έναν δούλον και ως έλθει κόψε την κεφαλήν του. Βάλε της εις ένα σάκον, βούλωσέ την και να μου την στείλεις. Ο δε έπαρχος απεκρίνετο. Εγώ δεν κάνω άδικον κρίση, μόνον αν ας μαρτυρήσουν τρεις άνθρωποι, γραφικός ότι είναι άξιος θανάτου, και τότε θα τον εφωνεύσω. Τότε ο Πατρίκιος είπε ενώπιον τριών μαρτύρων την κατηγορία λέγον, δούλων νέων αγόρασα και αυτός ο άβλιος δυνάστευσε την κυρία του και κοιμήθη με ταυτής. Ταύτα είπον έγραψε τον θάνατον αυτού δια της ιδίας χειρός και τότε εδέχθη ο έπαρχος να τον θανατώσει. Όταν δε ξημέρωσεν εκάλεσεν ο Πατρίκιος τον ανεύθυνον, λέγον προς αυτόν. Άπελθε εις τον έπαρχον και είπε του ότι τον χαιρετώ και να μου στείλει απόκριση. Απερχόμενος λοιπόν ο δούλος επέρασεν από την ναόν τίνα της υπηρεγίας δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου, εις τον οποίον λειτουργούν και ανέγνωσκον των Απόστολων. Τότε ενθυμήθη την παρητρικήν παραγγελία και εισήλθεν στην εκκλησία ανέμεινε ως την απόλυση. Ο δεκάκης τον δούλος ως της εμίχευε την παροικίαν, βλέπουν ότι άργησε να στείλει την κεφαλή, ο έπαρχος είπε προς τον Πατρίκιον, «Υπάγω εγώ να την φέρω εάν ορίσεις». Ο δε Πατρίκιος είπε προς αυτόν, «Άμπελθε να την φέρεις».
Έδραμε λοιπόν τρέχον ο κακός δούλος, ώσαν να έμελε να λάβει θησαυρών πολύτιμων, και φτάσασε στην οικία του έπαρχου εισήλθον, εχαιρέτησε αυτόν εξ ονόματος του πατρικίου. Εκεί όμως εστέκοτο κρυφίος ο Δήμιος με την ακονισμένη σπάθην και έκοψε την κεφαλήν αυτού πάραφτα, την οποίαν έβαλαν εις λεκάνη και πλήναντες αυτήν ετύλιξαν εις μανδύλιον και την έβαλαν σε σάκο. Όταν δε ήθελαν να σφραγίσουν το σάκο, ιδού έφτασε και ο άπιστος και άδωλος δούλος, ώστις πρώτερον ελειτουργήθη και χαιρετήσε στον έπαρχον. Έλαβε παρά αυτού την κεφαλήν σφραγισμένη στο σάκο, μη γνωρίζον τι υπάρχει εντός αυτού. Όταν δε ούτως επήγε στον πατρίκιον και τον είδαν όλοι, εθαύμασαν και μάλιστα η κυρία του, διότι ενώ τους έστειλε για να κόψουν την κεφαλή, αυτός επέστρεψε ζών. Ερωτήσαν δε αυτόν τι εκράτη αποκρίθη λέγουν. Καθώς παρέγγειλες, κυρία μου, εχαιρέτησα τον έπαρχον και αυτής μου έστειλε αυτό το πράγμα να σου φέρω, αλλά δεν γνωρίζω τι έχει μέσα. Λαβώντες τότε αυτό οι υπηρέτες και προσφραγίσοντες, έβρουν την κεφαλή του μυχού. Η δε Μιχαλής ετρόμαξε και έμεινε άλλος πολλή ώρα. Έπειτα, αφού συνήλθεν ο νους της, κατενόησε την δίκαια απόφαση του Θεού και φοβηθήσα μήπως πάθει τα όμοια και αυτή ως κακού αιτίος, έκλαυσεν εξ όλης της καρδίας και ομολόγησε παρησίαν την ανομία της, λέγουσα: «Εγώ, αφέντη μου, η άφλια και ταλέπορος, είμαι η αφορμή του κακού και φοβούμαι μήπως πάθω κατά τα έργα μου, ότι ούγαρ εστί κρυπτών, κατά του Κυρίου, φωνήν ο ουφανερών γεννήσετε. Εγώ, κυρία μου, έκαμνα την πονεράν αμαρτίαν με τον φωνευθέντα δούλον, επί τρεις και ήμιση σήμερον χρόνους, και δεν το γνώριζες. Ούτως δε ο δούλος είναι καθαρός από εμέ, και αμαρτίαν ποσός δεν έπραξεν. Αλλά αδίκως τον κατηγόρησα ή ταλέπορος, διο δίκαιος ο Κύριος και δικαιοσύνες αγάπησεν. Αποδίδωνε κάστο κατά τα έργα αυτού, λοιπόν, αυθέντα μου, συγχώρησόν με για τους εκτριμούς του Θεού και υπόσχομαι να μη σου πτέξω πλέον από την σήμερον». Κατάλαβε λοιπόν άπαντας φρίκη και έκστασης και έδωσαν τον φιλάνθρωπον Κύριον ότι ουδέποτε παραβλέψει τον ποιούντα το θέλημα αυτού. Τότε ο Πατρίκιος ερώτησε τον νέο να πει πάντα τα κατά αυτόν ήτη την πολιτείαν του και τις αρετές του. Τότε αυτός διηγήθη την πρώτερα ευγένεια του πατρός του, την έσκαστη του παινίαν, την υπακοήν, την οποία έκαμε να απολυθεί ως δούλος για να περιθάλψει το γύρας του και την παραγγελία, την οποία εκείνος του έδωσε να πηγαίνει στην ιεράν λειτουργίαν και τα επίλοιπα. Δε Πατρίκιος, τα αυτά άκουσας, είχε πλέον αυτόν ουχή ως δούλον, αλλά ως ιόν αυτού γνήσιον, συνεφλίοντα μετ' αυτού και συναυλιζόμενον. Όχι δε μόνον τα αυτά, αλλά και κληρονόμων τον έγραψε εις όλων του των πλούτων. Γι' αυτό και εμείς, αγαπητοί, ας φοβηθούμε τα κρίματα του Θεού και ας πηγαίνουμε τακτικά εις την Εκκλησίαν, ας ιστάμεθα μετά φόβου και τρόμου, μέχρι της απολύσεως, έως εάν ευλέπαμεν και με τους αισθητούς οφθαλμούς αυτών των Δεσπότη Χριστών ως της μέλη να μας κρίνει κατά τη φοβερά εκείνη ημέρα της κοινής Αναστάσεως και να μη εξερχόμεθα του νεού χωρίς να τελειώσει η κουλουθία. Ούτε να τολμήσει της να ομιλήσει εν αυτή ουδόλος, διότι ως της εξέρχεται της Εκκλησίας χωρίς ανάγκης μεγάλης ή επί τίποτε περί σωματικών φροντίδων, μιμείται τον Ιούδαν, ως της εργέρθει από τον δείπνον και απέλθον επρόδωσε τον Χριστό ο αχάριστος. Από τον Μέγα Συνεξαριστήμινος Φεβρουαρίου, ημέρα 10.